Ακατάλληλες για κολύμβοι είναι σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 71 από τις 320 παραλίες, ευτυχώς είναι και πολλές, που ελέγχθηκαν γύρω από την Αττική. Θέλεις να σου πω που δεν. Πες βρε Μιχάλη, πες κάνε την καρδιά μου κομμάτια. Κακιά σκάλα όχι. Στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, βρεθήκανε κολοβακτηρίδια. Θα σου πω. Το Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη. Έξω είναι η παραλία Αρτέμιδας στη Λούτσα, η παραλία του Σχοινιά. Και του Σχοινιά. Ναι. Η Αγία Μαρίνα εκεί που πηγαίνει στην παραλία. Παιδιά, και ήθελα να πάω το Σάββατο πριν έρθω. Θα ανέβει στην πισίνα πάνω. Ναι, στην παραλία του Οροπού εκεί στο Φάρο. Στο Χαλκούτσι, στο Δίλεση. Στην πλάση του Αγίου Κοσμά, καλά, εντάξει. Ναι. Κάποια σημεία στην παραλία της Γλυφάδας και της Βούλας. Ναι. Στο Καβούρι τέλος. Θα πηγαίνεις μόνο για τα βερνάκια θα πηγαίνεις. Στον Πειραιά από κάτω από την πλατεία Αλεξάνδρας δεν παίζει. Ναι. Στο Αλεποχώρι. Και στο Αλεποχώρι, ναι. Στο Πόρτο Γερμανός και στον Άγιο Νικόλα. Και στο Πόρτο Γερμανό, ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Παιδιά, τα δείγματα ελέγχθηκαν για κολοβακτηρίδιο εντερόκοκο. Ναι. Μολύνσεις από απορρυπαντικά, ορυκτέλεια και φενόλες. Και επίσης σε μεγάλη ποσότητα από E-coli. E-coli! Έχουν μαζευτεί κόλλη, δεν κάποια στιγμή. Βέβαια, εγώ το διάβασα αυτό και λέω τι κακό έχει μια παραλία όταν έχει E-coli. E-coli! Όχι, παιδιά, μην κολλήσουμε τίποτα. Τι μην κολλήσουμε. Μην κολλήσουμε E-coli. Να πάω σε μια παραλία και να είναι γεμάτη κόλλη. Δεν θα φύγω ποτέ. Και όσον αφορά την Αγία Μαρίνα, ο δικός ο κόλλος είναι. Ναι, 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 ναι. Που πας και τον μπλε. Είναι ο κόλλο! Τι λέτε, ωραία! Σε συγχωρείτε. Δηλαδή, αν έχει η Αγία Μαρίνα εδώ η κόλλη, η Μύκονος τι έχει. Ξεκόλλη. Ναι, τι απειλά εδώ, Γιώργο. Εδώ είμαι. Τι κάνεις. Πάρα πολύ καλά. Τέλεια. 95,2 Άνθης DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος στο ραδιόφωνο. Αντίπλητα κατά μάχη. Φοβερέ, φοβερέ, αυτή ήταν. Δεν καλά. Η Μπέτη σου λέει φυλάκια, darling. Πού είσαι τώρα, Γιώργο, εσύ, τι δουλειά είναι αυτή. Χαρτοποιείο. Πώς? Χαρτοποιείο. Φούρνο, στο κερατά, μην με τρελαίνει. Πες το, μα το καταλάβω, χαρτοποιείο. Πώς θα είπες, φούρνος του. Του κερατά. Αυτός είσαι. Εντάξει, Γιώργο μου, καλημέρα, καλή δουλειά. Από τι ώρα έχεις ξυπνήσει, από τις 3, έχεις ξυπνήσει από τι ώρα. Όχι, 2,5 ώρα, 3, όχι, αυτά είναι... 2,5 ώρα. Οκ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάει. Ναι, καλημέρα, σας παρακαλώ, τη Θεοδώρα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Χάρη. Χάρης πέραν ο πατέρας. Θεοδώρα. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, έτσι δεν είναι. Χρόνια πολλά, Θεοδώρα. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, ξέρεις σχεδόν όλα τα τραγούδια που παίζουμε εδώ, έτσι δεν είναι. Ωραία, Θεοδώρα, μου αρέσει. Η θεία σου η Αγγελική μας είπε να σου τηλεφωνήσουμε και να σου πούμε χρόνια πολλά. Σου τα λέει και η ίδια και ο μπαμπάς ο Χάρης και εμείς και όλοι. Εντάξει, Θεοδώρα μου. Ναι. Ναι, καλημέρα. Χάρη, εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς αφήνει το κορίτσι και μιλάει με άγνωστους. Τόση ώρα άργησε να εμφανιστεί. Να χαίρεσαι το κορίτσι, Θεοδώρα. Η κόρη σου δεν είναι. Η κόρη μου είναι. Τα, κόρη μου, τα πόσα κλείνει η Χάρη. Είναι 4. Σήμερα γίνεται 4. 4. Καλή, ακούγεται σαν και πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Μπράβο. Βέβαια. Okay. Και κάθε μέρα σας ακούει που πηγαίνει στο σχολείο. Είδες πως αναπτύσσονται τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Να τη χαίρεσαι και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα. Μιλώντας για Lego, ναι. Εστιατόριο προσφέρει πολύχρωμα μπέργκερ σε σχήμα Lego. Α, τι ωραίο! Τι να τα παιδιά, τώρα μου το φέραν. Το εστιατόριο που προσφέρει κίτρινα ψωμάκια, πράσινα μαρούλια. Τα μαρούλια πράσινα είναι. Μπλε μπέργκερ, μαύρα τετράγωνα μπέικον και κόκκινες ντομάτες. Όλα σε σχήμα όπως τα τουβλάκια Lego. Και εσείς πρέπει. Σκέφτηκε ο επιχειρηματίας στις Φιλιππίνες. Τον έχω εδώ, μου να μου τα λέει. Βιάζομαι, φτιάχνω, λέει, μπέργκερ. Άνοιξε το δικό του μπεργκεράδικο, το οποίο χτίστηκε αποκλειστικά για τους φανατικούς θαυμαστές των Lego. Το εστιατόριο σου προσφέρει χρωματιστά τουβλάκια Lego που όταν ενωθούν κάνουν ένα μπέργκερ. Ναι, με το που βλέπεις σκέφτεσαι να το φάω ή θα σπάσω τα δόντια μου. Οι πελάτες έχουν φυσικά άλλη άποψη καθώς απολαμβάνουν κάθε δημιούργημα του σεφ γιατί είναι κανονικό μπέργκερ. Να φάμε ένα τέτοιο μπέργκερ, δεν έχει πιθανά. Έτσι λοιπόν τα Lego από εδώ και πέρα δεν τα αγοράζει μόνο αλλά τα τρως. Το πρωτοποριακό εστιατόριο άνοιξε τις πόρτες του πριν από λίγες ημέρες. Να δω πότε θα τις κλείσει. Γιατί οι άνδρες πρέπει να αυνανίζονται. Γιατί πες μου με ενδιαφέρει. Τώρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυτοικανοποίηση των ανδρών κάνει το ισχυρό φύλο πιο έξυπνο. Γίνεται πιο έξυπνο, ναι. Ναι. Ισχύει. Έτσι. Νέα μελέτη δείχνει ότι ο αυνανισμός κάνει καλό στην υγεία και γενικότερα στο ευζήν. Είμαι υγιέστατος. Άντρες το έγραψε.
Μη βιάζει. Σε έρευνα της Ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής σεξουαλικών βοηθημάτων, η εταιρεία λέγεται Sex Tenga, που διεξήχθηκε σε δείγμα 1200 ανδρών, τα ακόλουθα συμπεράσματα. Στο ερώτημα, πόσο συχνά αυνανίζονται οι άνδρες, το 42% των Κινέζων δήλωσαν ότι το κάνουν αυτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 20% παραδέχτηκε ότι αυτοικανοποιούνται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Έχω έναν που είναι από αυτούς τους 4. Συγγνώμη, δεν πάω να μιλήσει, τον πετύχαμε στην. Σε μία από τις 4 φορές. Μας μίλησε και μία υπεύθυνη εκεί. Η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν σεξουαλική αυτογνωσία και αυνανίζονται συχνότερα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε πάρα πολλούς τομείς. Ο άλλος ο καθηγητής, ο Ντο Νάγκ, είπε: οι άνδρες που αυτοικανοποιούνται συχνότερα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία και το σώμα τους. Συνεπώς, πού καταλήγουμε, ρε παιδιά? Το πώς ένας άνδρας φτάνει σε οργασμό με χέρι ή χωρίς δεν έχει σημασία, λέγεται. Δεν έχει σημασία καμία. Είμαστε υγιέστατοι. Μπράβο. Τι δείχνει ο τρόπος, Μαρία, που χρησιμοποιείς την οδοντόκρεμα για το χαρακτήρα σου? Αχ, ναι, θέλω να μου οδοντόκρεμα, το πεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την διατηρείς άθικτη. Απολαμβάνεις τη μοναξιά, είσαι ονειροπόλος και διακρίνεσαι για την καλλιτεχνική σου φύση. Είσαι ευαίσθητος, ευγενικός, προσεκτικός και ανεκτικό. Αν την πιέζεις στο κέντρο, όπως εγώ. Ναι. Αλήθεια, στο κέντρο. Είσαι ρεαλιστής και βρίσκεσαι σχεδόν πάντα σε βιασύνη. Έχεις πολλούς φίλους και θέλεις να είσαι κοινωνικός. Ξέρεις πώς να ισορροπείς τη ζωή σου και είσαι συναισθηματικά σταθερός. Ένα-ένα. Την πιέζεις στον μπροστινό μέρος. Πρέπει να είσαι κουλός. Είσαι πολύ πεισματάρης και πάντα σε θέση να κάνεις πολλά για να πάρεις αυτό που θέλεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Συνηθίζεις να βασίζεσαι μόνο στον εαυτό σου, είσαι αρκετά εγωκεντρικός και αγαπάς τον εαυτό σου. Την πιέζεις στο πίσω μέρος. Στο πίσω, ναι. Είσαι τελειομανής και δεν σου αρέσει να σπαταλάς τίποτα. Είσαι συνηθισμένος να εργάζεσαι σκληρά και να κάνεις τη δουλειά σου πάρα πολύ καλά. Α, στο τελευταίο είμαι εγώ. Ευχαριστώ. Και εγώ δηλαδή είμαι στο τελευταίο. Είμαι στο τελευταίο. Εγώ κάτω-κάτω. Έλα, ρε. Γιατί θέλω να φύγω. Ωραία, άμα δεν την πιέζεις στη μέση. Να βγει ο δοντόκραμα μέσα και να είναι γουρλωμένα τα μάτια της. Χρακ. Ρε εσύ Μιχάλη, όχι στο τέλος. Το θεωρώ. Θεωρώ ότι έχετε κατάθλιψη. Το λέω εγώ αυτό. 60.000 ευρώ για να βγεις γυμνή στο Skype. Τι είναι αυτό, να το κάνω εγώ τώρα. Εσύ. Πώς είναι αυτό, παιδιά? Να βάλουμε σε ένα 60.000. Εγώ, η Αλούπη Μιχάλη μου έριξε άκυρο σε ανήθικη πρόταση στο Skype. Γιατί? Της είπε να βγει γυμνή και δεν βγει. Και τι θα πάθαινε? Τι θα πάθαινε, Μιχάλη? Δεν σε ακουμπάνε, σε βλέπουν. Δεν σε ακουμπάνε, όχι. Δεν σε ακουμπάνε, αλλά. Όχι, σε βλέπουν. Τι τώρα. Σε βλέπουν, αλλά μπορεί. Και ανοίγουν και δουλειές μετά. Ναι, ανοίγουν δουλειές, αλλά είναι επικίνδυνο. Γιατί αυτό που είναι στην άλλη άκρη τη γραμμή μπορεί να σε ηχογραφεί και να σε βιντεοσκοπεί. Θα βάλουμε μουσικό χαλί από κάτω. Ποια είναι αυτή, παιδιά? Η Τζούλια. Η Τζούλια είναι η Καραγιάννη από το Power of Love. Τελειώσανε με την υποτιθέμενη σχέση. Χωρίσανε. Έλα μόνο με το γίδι εκεί πέρα που ήταν αυτό. Ρε εσύ Μιχάλη. Δεν μεταδίδω άλλο. Η ερώτηση που δείχνει αν σε απάντησε. Τολμάτε, κορίτσια, θα τολμήσετε? Γιατί έτσι θα τους έχετε στο χέρι. Ερώτηση θα μας κάνουν τα κορίτσια εμάς. Βεβαίως, και δεν είναι μία, έχω και εναλλακτική. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Με ποιον μιλάς τόση ώρα στα μηνύματα, τι θα μου πεις? Με τον Έργουιν. Ποιος είναι? Πάλι εγώ. Όλο εγώ. Εγώ τα περνάω όλα. Σωστό. Ας το διάλογο. Εγώ δηλαδή. Λοιπόν, οι απαντήσεις θέλω να είναι άμεσες. Δεν θα σκέφτεσαι. Γρήγορα, παρακαλώ. Πολύ δεν αργείς από τη δουλειά. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό? Έχουν έρθει ξένοι απ' έξω και κάνουν. Κουρδίζουμε το μαγαζί. Ξαφνικά δίνεις πολύ σημασία στην εμφάνισή σου, έχει γίνει κάτι? Γιατί? Όχι απολύτως, αλλά τώρα που έχω χάσει κάποια κιλά, να μην ευχαριστηθώ και εγώ τα ρούχα που μου έχεις πάρει. Την έσκησα! Περίμενε, έχω κι άλλες ακόμα. Γιατί είσαι πάντα τόσο κουρασμένος? Γιατί όπως ξέρεις, ξυπνάω 5:30 και επιστρέφω το βράδυ στις 8. Πω, αμέσως η απάντηση. Λοιπόν, σε αυτές τις δύο τώρα, κάτσε εδώ, έχω την ελευθερία. Γιατί απαντάς τόσο γρήγορα? Κάσε. Για κάτσε να σε δω. Άσε μετά, είμαι σε εγρήγορση. Το εγρή, πώς γράφεται? Μη με συγχύσεις τώρα, απάντα στις ερωτήσεις. Πάμε. Δύο ακόμα εδώ να σε δω. Παρακαλώ. Τέλος τα παιχνίδια, Μιχάλη, με απατάς? Όχι, βεβαίως, είναι δυνατόν. Τι είμαι, ηλίθιος? Έχω παρατηρήσει αλλαγές. Έχεις σχέση με άλλη? Όχι. Τι αλλαγές εννοείς? Τι αλλαγές, παιδιά? Εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή. Συγγνώμη, το ύφος σου εδώ πέρα είναι ένοχο. Όχι. Αλλαγές. Δεν έχει σημασία. Μπουρμπουρμπουρμπουρμ. Προσπαθώ να σου εξηγήσω. Θέλουμε μια αλλαγή. Προσπαθώ να σου εξηγήσω, κουκλίτσα μου, ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σου. Ναι, αλλά είπα αυτό ότι θες μια αλλαγή στη ζωή σου. Όχι, γενικά. Δεν ξέρω, αλλαγή. Μια αλλαγή. Να πάμε να αλλάξουμε μέρος που πηγαίνουμε και κάνουμε διακοπές. Αυτό εννοούσατε. Τότε είμαι ήσυχη. Δώσε 5. Τι να κάνω τα, αγόρι μου, εθνική Ελλάδος. Παρακαλώ. Απαντάς γρήγορα όμως, γιατί? Απαντάω γρήγορα, γιατί? Όχι, απατάω γρήγορα. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2, Athens DJ.